Πώς πέρασε το τριήμερο, κύριε Τσόχο? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, πώς είστε, κύριε Ζαγόρα? Ποιο τριήμερο θα μου πεις τώρα, αλλά μέχρι εκεί. Ήσυχα, μην πεις κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί, μέχρι. Δεν πήγα πουθενά. Ναι, εντάξει, αυτό εδώ. Πώς δεν είδα, είδα εγώ ένα story κάπου σε ένα κουτούκι ήσουν. Κάπου είδα την Παρασκευή, το Σάββατο, πότε ήταν αυτό? Σωστά. Δεν πήγα πουθενά. Το φίλο μου τον Γιάννη τον Κυφωνίδη, που έχει μαγαζάρα, τη Μαρκίζα. Ο Γιάννης Κυφωνίδης, ο δικός μου, ο Γιάννης Κυφωνίδης. Ο δικός σου Γιάννης Κυφωνίδης. Έχει μαγαζί? Ναι, βέβαια. Δεν το ήξερα. Τι μαγαζί? Ναι. Τι μαγαζί? Όπως το πες. Κουτούκι? Μουσικό μεγαδοπολείο. Μπράβο. Ναι, με live μουσική κάθε μέρα, γι' αυτό. Σε ποια περιοχή? Χαλάνδρη. Χαλάνδρη. Ναι. Λέλη. Γι' αυτό είναι τα GPS, να πούμε. Ο καλύτερος φίλος μου τα τελευταία χρόνια, το GPS. Δεν πάω που θα μέχρι. Όποτε έρθει στην Αθήνα να σε πάω. Ναι, βέβαια θα πάμε, εννοείται. Εσύ ξέρω ότι είσαι και της ελληνικής live μουσικής. Εννοείται. Εννοείται, μετράει. Αλλά είναι. Τις περισσότερες βραδιές είναι, δεν είναι. Είναι. Άντε να πετύσει κανένα ρεμπέτικο. Είναι ροκ, έντεχνο, τέτοια πράγματα. Ναι, εντάξει. Περάσατε καλά. Αυτό είναι, αυτό έχει σημασία. Ναι. Πάντα περνάμε καλά στο Γιάννη. Τέλεια. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε Τσόχο? Μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι σημαντικό. Εκτός από τη μεταγραφή του Γκάνα που πήγε στο Παναθηναϊκό και έχουν εκνευριστεί οι Αριανοί, γιατί έχει κάνει μια δήλωση τα στιγμή να ανέβω επίπεδο, λέει ο Γκάνα, ας πούμε. Γι' αυτό το Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει, είναι κάπως ενοχλητικό, ας πούμε, για το, να το ακούνε αυτό, να το λέει ένας πρώην παίκτης τους. Έχω ακούσει διάφορα σχόλια τις τελευταίες ώρες γι' αυτό. Για την, το φαντάζομαι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά. Αν θέλεις από αυτό, αν θέλεις. Για την εθνική ομάδα δεν έχω πει τίποτα. Να σου πω λίγο. Αυτά τα παιχνίδια Nations League, έτσι. Με ρώτησε ένας φίλος μου και λέω. Ευτυχώς ήταν παραπέντε πριν πω. Και λέω, είναι το θέμα που θα το συζητήσω με τον Μιχάλη. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα παιχνίδια, μου με ρώτησε. Κοίτα να δεις. Αν σκεφτείς ότι αυτά τα παιχνίδια έφταναν να αντικαταστήσουν τα φιλικά. Ναι. Αυτό είναι το νόημά τους. Mm. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Γιατί εκεί έχει βάλει τον πύχη η UEFA. Δεν είπε ότι είναι καμιά διοργανωσάρα ή θα τα περνάτε φανταστικά ή φτιάξαμε νέο Euro ή φτιάξαμε νέο Mundial. Mm. Είπε, παιδιά, αντί να παίζετε φιλικά που είναι αδιάφορα, θέλετε να φτιάξουμε μια διοργανωσούλα να παίζετε στη θέση των φιλικών. Και να δίνουμε και κανένα κίνητρο, ξέρω εγώ, μία από όλες αυτές να πηγαίνει σε ένα Euro, να πηγαίνει αν δεν έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Οπότε υπό αυτήν την έννοια δεν είναι κακή ιδέα. Δηλαδή, αν είχε τώρα φιλικά εθνικών ομάδων μέσα στον Ιούνιο, ας πούμε, θα περνάγες καλύτερα. Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι. Ήρθα να αντικαταστήσουν τα φιλικά. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Και εμείς πανηγυρίζουμε τώρα, ανεβήκαμε κατηγορία, δηλαδή, από τη Β' Εθνική πήγαμε στην Α' Εθνική. Όχι, από τη Γ' Εθνική πήγαμε στη Β' Εθνική. Α, στη Β', εντάξει. Ναι. Ναι. Γιατί πανηγυρίζουμε σαν να πήραμε και το Champions League, γι' αυτό λέω. Ναι. Όχι μωρέ, λιγότερο νόημα έχει αυτό. Αυτό έχει περισσότερο νόημα για τα κανάλια, γιατί θα δείχνουν καλύτερης ποιότητας μάτς το επόμενο Nations League, με πιο δυνατούς αντιπάλους δηλαδή. Αλλά έχει ένα νόημα ότι σε αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο, αν δεν τα καταφέρεις από τα προκριματικά του Euro, ή σε μία από τις ομάδες που δεν θα προκριθούν, σου αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο να διεκδικήσεις την πρόκριση μέσω μπαράζ και κόντρα μπαράζ από το Nations League. Το έχεις κατά κάποιο τρόπο δίπορτο. Για να πάμε στα μεταγραφικά. Πριν από λίγο έφτασε αυτή η παιχτάρα στο προπονητικό μας κέντρο, ο Ντάρουιν Νούνιες. Έτσι, αυτή η σεντερφοράρα έφτασε στο προπονητικό μας κέντρο. Μπορείς να μας πεις με δύο κουβέντες τι παιχτάρα είναι αυτή που πήγε να χωθεί και η Ματζεστερούλα να τον πάρει από την προηγούμενη εβδομάδα? Αλλά φυσικά αυτός προτίμησε, ο μεγάλος παιχταράς, ο Ρουγουανός, προτίμησε φυσικά τη Λίβερπουλ. Τι παίχτης είναι αυτός ο Νούνιες, τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Ναι, αρκετά. Οι Ρουγουανοί έχουν μια μεγάλη παράδοση εδώ και αρκετά χρόνια, έως πολλά, να βγάζουν σπουδαίους φορ. Φορλάν, Σουάρες, Καβάνι. Καβάνι, λατρεία. Τον ήθελα στη Λίβερπουλ. Αυτός εδώ είναι κάτι μεταξύ Σουάρες και Καβάνι. Δηλαδή είναι ένα φορ περιοχής όσο είναι και ο Καβάνι, αλλά είναι και ένα παιδί που μπορεί να ζήσει και έξω από την περιοχή. Όχι σε ρόλο εξτρέμ. Δεν είναι Σαλάχ, δεν είναι Σαντιό Μανέ. Αλλά
μπενζεμίζει, για να το πω έτσι. Α. Δηλαδή δεν είναι ότι αν βρεθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεν τον τροφοδοτήσεις, τι να τον κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ένα φορ που παίζει είναι 4-4 για μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά που μπορεί να επιβιώσει και μακριά από αυτήν. Εντάξει, είναι... νομίζω τώρα τα λεφτά που δόθηκαν για τη μεταγραφή του λένε την αλήθεια για την ποιότητά του. Ένα παιδί που τα σπάει από τότε που ήρθε από τον Ουρουγουάη. 70, 80, πόσο έφτασε, κάπου εκεί, ε? Ναι, ναι. Φαίνεται πως θα είναι σε ευρώ 75, συν 20 με 25 μπόνους. Ανάλογα με τις συνοχές, ανάλογα με τα γκολ του. Ανάλογα... Και στην πρώην ομάδα του, ή μόνο σε αυτόν? Συγγνώμη. Λέω, φτάνει 75 εκατομμύρια, είναι αυτά που έδωσε η Λίβερπουλ στην Μπενφίκα, έτσι. Αυτά είναι τα λεφτά. Σωστά, μόνο και... τα λεφτά που πήρε η Μπενφίκα και τα συν 25 είναι τα λεφτά που θα πάρει η Μπενφίκα. Α, αυτό ναι. Λέω. Μπράβο, ναι, ναι, όλα είναι σε σχέση με τη συμφωνία με την ομάδα. Ο ίδιος θα υπογράψει ένα ξεχωριστό δικό του συμβόλαιο, πενταετές, κάτι του τύπου 8-9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, νομίζω ότι είναι το δικό του συμβόλαιο. Είναι ένα παιδί που τα σπάει. Φαντάσου, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Η Μπενφίκα από εκεί τον πήρε, από ομάδα που έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, με την οποία είχε βάλει, πόσα το λες και εσύ, 352 γκολ. Ναι. Β' εθνική, ε. Ναι, ναι. Από τότε φαινόταν αυτό το παιδί ότι είναι... Φαντάσου τώρα να πάρεις από Β' εθνική για να δώσεις 24 εκατομμύρια και από Β' εθνική Ισπανίας και να είσαι πορτογαλική ομάδα. Κάνει μπαμ από μακριά, ότι η αίσθηση που έχει και η επαφή που έχει με τα δίκτυα είναι τρομερή. Και είναι και όλα, έχει όλο το πακέτο που έχουν οι Λατινοαμερικάνοι, ανάμεσα στα οποία και αυτό που είπε ο Κλοπ, πολύ ωραίο παιδί λέει είναι αυτός. Τι λατρεία είναι αυτός ο Κλοπ, ρε φίλε. Τι λατρεία είναι. Είναι βέβαιο ότι θα κάψει καρδιά στο Λίβερπουλ. Βέβαια, βέβαια. Τουλάχιστον 5.000 διαρκείας, ας που είναι ξαφανισμένα όλα, αλλά θυμάμαι ένα πρωτοσέλιδο πριν από 200 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Σπορ του Βορρά, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς, το Ζούκα, το θυμάσαι? Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, και ήταν, ξέρεις, ωραίος αυτό με κοτσίδα και τα λοιπά, και 5.000 διαρκείας μόνο από γυναίκες έγραφε το πρώτο σελίδο στην τούμπα του χρόνου. Μια φορά το είχε γράψει για τον Τζούρτζεβιτς, και το άλλο κορυφαίο, ανάλογο στυλ τέλος πάντων, ήταν πρωτοσέλιδο τότε, ήταν όταν ο Μπατατούδης πήγαινε να φέρει τον Μαεζόνο Μασακίγιο και τον Ιάπωνα, και λέγανε τουλάχιστον 10.000 διαρκείας από τους Ιάπωνες που θα έρχονται να βλέπουν τον Μαεζόνο Μασακίγιο. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, όταν θυμάμαι όλα αυτά δεν τα ξεχνάω, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεχνάνε εύκολα. Λοιπόν, η Φαντίνο, πολύ ωραία περίπτωση είναι αυτή. Η Φαντίνο δήλωσε ότι η ιδέα του μεγάλου Αρσέν Βεγκέρ, αυτού του ωραίου τύπου, το γουστάρω πολύ το Βεγκέρ εγώ, να γίνει το πλάγιο out, να αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά με το πόδι, θα το αρχίζουν να το δειγματίζουν σιγά σιγά, να το δοκιμάζουν δηλαδή. Το πλάγιο με το πόδι. Ναι. Πολύ ωραία απόφαση αυτή. Πολύ ωραία εξήγηση. Να μην στέλνουν την μπάλα πλάγιο, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Άμα τη στείλει πλάγιο, στημένο για τον αντίπαλο. Πολύ ωραία. Μοιάζει με καλή ιδέα. Αλήθεια. Μοιάζει με καλή ιδέα, ναι. Μοιάζει με καλή ιδέα. Θα χάσουν βέβαια μερικοί τα μεροκάματά του. Κάτι Άγγλοι back που έκαναν καριέρα εκτελώντας δυνατά πλάγια out. Ναι. Θα βγάλω το σημειοφορίδι, Κώστα, να βγάλω το σημειοφορίδι. Σωστά, σωστά. Ναι. Ναι, μοιάζει με καλή ιδέα. Δηλαδή, προσπαθείς να δεις όλες τις πτυχές και δεν βλέπεις κάτι ενοχλητικό σε αυτό. Κάτι που θα αλλοιώσει την εικόνα του ποδοσφαίρου ή θα μας δημιουργήσει δυσάρεστες εκπλήξεις που δεν τις φανταζόμαστε. Βέβαια, πάντα, όπως είπε σωστά, πρέπει να δειγματιστεί αυτό, να το δουν και στην πράξη. Θα το κάνουν σε κάποια διοργάνωση, θα το βάλουν, θα το δουν, θα δουν τι αλλαγές επιφέρει και αν όπως όλοι φανταζόμαστε οι αλλαγές είναι προς το καλύτερο, νομίζω θα επιβεβαιωθεί και θα περάσει. Ωραία ιδέα, ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα, ναι. Θέλω και ένα σχόλιο για την απόφαση του Κρέσπο να πάει στην Κύπρο. Είχα και στο ξεκίνημα στο πρώτο μισάωρο, είχα τον Γιάννη τον Οκά, τον Γιαννάκη τον Οκά. Μπεχτάρα που πέρασε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το προπονητή της Εθνικής Ελπίδων της Κύπρου πλέον.
Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ΑΠΟΕΛ. Θέλω και ένα σχόλιο από σένα για την κίνηση αυτή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το παιδί έκρινε με βάση ότι αυτό εδώ είναι πιθανότατο το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του. Υπό αυτήν την έννοια ήθελε να έχει όσο μεγαλύτερη χρονικά τη διάρκεια γίνεται και υπό αυτήν την έννοια ήθελε να έχει και όσο το μεγαλύτερο δυνατόν απολαβές γίνεται. Είναι το τελευταίο καλό συμβόλαιο που λένε στη δική τους γλώσσα πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι αυτά ήταν τα κριτήρια που επέλεξε τον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι στην Κύπρο πήγε γιατί έχει άλλου είδους φιλοδοξίες. Όχι. Νομίζω καθαρά οικονομικά κριτήρια του τελευταίου συμβολέου. Ο ΠΑΟΚ δεν αισθανόταν ότι πρέπει να του δώσει ιδιαιτές συμβόλαιο προφανέστατα. Ναι, μιλούσε για ένα χρόνο. Ναι. Ναι, νομίζω καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί. Οπότε το συνολικό πακέτο στην Κύπρο ήταν πολύ καλύτερο για τον Κρέσπο από ό,τι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αισθάνεται ότι ό,τι είχε να ζήσει στην καριέρα του γενικά αλλά και στον ΠΑΟΚ το έζησε. Οπότε διάλεξε μια ομάδα που θα είναι εύκολη η προσαρμογή του, γιατί ελληνικά μιλάνε. Διάλεξε μια ομάδα στην οποία αισθάνεται ότι θα είναι σημαντικός, βασικός θα είναι. Διάλεξε μια ομάδα στην οποία εκτιμά ότι πρωταθλητισμό θα κάνει, η οποία του προσέφερε καλύτερη χρονική διάρκεια συμβολέου και πολύ καλύτερα χρήματα στο συνολικό πακέτο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κριτήριο της επιλογής. Ναι, ναι, και τώρα... Καλός παίχτης, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Ναι, ψάχνει στο όπερ, είναι η αλήθεια. Θέλει να είναι προφανώς έμπειρο, έμπειρο στο όπερ για τη θέση εκεί. Εντάξει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες που έχουν τον ηγέτη στο κέντρο της άμυνας πολύ πιο εύκολα βρίσκουν παρτανέρ του. Και ο ΠΑΟΚ τον έχει αυτόν τον παίχτη στο πρόσωπο του Ίγκασον. Είναι πολύ πιο εύκολο να ψάξεις αυτόν που θα ταιριάξει δίπλα στον ηγέτη παρά να ψάξεις τον ηγέτη. Ακριβώς. Οπότε δεν είναι μια ανησυχητική απώλεια. Όχι, δεν είναι. Και δεν εντάξει, έτσι περνάει. Φεύγει καλά, φεύγει γεμάτος. Ναι, ναι, ναι. Φεύγει και ο ΠΑΟΚ νιώθει πολύ καλά μαζί του. Ένα παιδί που δεν επέλεξε, ξέρω εγώ, να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Μια χαρά διαζύγιο. Ναι, ναι, και με τίτλους φεύγει και ωραία πράγματα έγραψε στα social media φεύγοντας. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι. Και πολλά χρόνια. Όταν θα κλείσει την καριέρα και του πάρουμε συνέντευξη, ξέρω εγώ, μετά από 5-6 χρόνια, δεν νομίζω ότι ότι υπάρχει περίπτωση να πει ότι υπήρχε μεγαλύτερο κεφάλαιο στην καριέρα του από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ναι, ναι, και εγώ διάβασα τα 6 χρόνια της παρουσίας του. Θεωρητικά αρκετά μεγάλος και ας ήρθε και από την Premier League. Από την Premier League, πού το θυμόμουν αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ότι ήρθε σαν... Βέβαια, από την Aston Villa. Ναι, δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό. Ναι. Όχι, και μου έκανε εντύπωση τα 6 χρόνια. Δεν ήξερα τι ήταν. Δεν θυμόμουν ότι ήταν. Ότι ήταν τόσο πολλά. Λοιπόν, μέχρι τώρα τα μεταγραφικά πώς τα βλέπεις των ομάδων, όλων των μεγάλων τέλος πάντων, να πω αυτό, των πρωτοκλασσάτων, των ομάδων των πρώτων, ας πούμε, της πρώτης γραμμής. Ο Παναθηναϊκός καλύπτει τα κενά του με έξυπνες επιλογές. Δηλαδή παίρνει αναπληρωματικό αριστερό μπακ, το Γκάνια. Okay. Μια safe επιλογή για τον αναπληρωματικό από τη στιγμή που κράτησε τον βασικό του που ήταν ο Χουάνκαρ. Πήρε κατά τον κολπό στο Λοντίκιν. Ο Διώδης έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Θα φύγει. Δεν έφυγε, αλλά θα φύγει. Με λύση συμβολέου. Με μεταγραφή. Με συνενέση, πώς το λένε αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Του έχει ζητήσει να φέρει πρόταση και ο ίδιος ήθελε να φύγει. Δηλαδή είχε ζητήσει να του ξεκαθαρίσουν αν θα είναι βασικός. Του είπαν ότι δεν θα είναι βασικός. Οπότε και ο ίδιος είχε ζητήσει να φύγει. Γιατί τον βλέπω εγώ κατά εδώ, κατά τούμπα μεριά το Διώδη. Τον βλέπω, δεν ξέρω, έτσι περνάει από το μυαλό μου, ξέρω εγώ. Τούμπα κιόλας. Ναι, ναι, τούμπα. Να. Ναι, ναι, αν δεν ανανέωνε ο Κουέστα στον Άρη, μπορεί να τον έλεγα και στον Άρη. Αλλά τώρα επειδή πάω και για τερματοφύλακα. Ναι. Και είναι ένα θέμα εκεί με τον Κοτάρσκι, το συζητούσαμε πριν με τον Κώστα τον Κούση. Περιμένουν αυτοί να πάει 17 Ιουνίου, λέει, για να γίνει και επίσημο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Είναι επίσημα οι μεταγραφές ανοίγουν, ας πούμε, στις 17 Ιουνίου. Δηλαδή για μια ομάδα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει και να το συζητάει πάρα πολύ ότι ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Έχει να κάνει με τη σχέση του Κοτάρσκι με τον Άγιαξ
και την ομάδα στην Κροατία, που δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι καταληκτική σε σχέση με ρήτρες, με ποσοστά μεταπόληση. Κάτι τέτοιο, είναι 17 Ιουνίου. Ναι. Δεν ξέρω. Κάποια ιστορία υπάρχει εκεί που ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Ναι. Και ο Ολυμπιακός που έχει πολλά θέματα. Ανοιχτά μέτωπα μάλλον. Οπότε τι να σου σχολιάσω, φαίνεται ότι θα πάρει μέχρι την άλλη εβδομάδα δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Και αυτές είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές που θέλει να κάνει για βασικούς ποδοσφαιριστές, που θέλει να τους πάρει από την αρχή της προετοιμασίας. Όλα τα υπόλοιπα, εφόσον μείνει και ο Ελαραμπή όπως όλα δείχνουν, όλα τα υπόλοιπα θα κυλούν ως εξής: πουλάμε ή τέλος πάντων ξεφορτωνόμαστε, παίρνουμε. Δηλαδή να ξεφορτωθεί τον Ιωνιοκούρου για να πάρει πιθανότητα και άλλο εξτρέμ. Να ξεφορτωθεί τον Λαλά πιθανότητα για να πάρει και άλλο δεξιμπάκ. Να πουλήσει το Σισε για να πάρει ένα στόπερ. Να πουλήσει το Μαντί Καμαρά για να πάρει ένα χαφ. Να πουλήσει το Φορτούνι για να πάρει ένα δεκάρι. Και ούτω καθεξής. Ή ένα 9 μισάρι τύπου Καμαρά από τον Άρη. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα να πουλήσει το Φορτούνι για να πάρει κανένα δεκάρι. Εκατομμύρια νόμιζα ότι έλεγε. Όχι. Και λέω, τι έγινε, αλλού ήμουνα εγώ. Όχι. Και 2 εκατομμύρια να βρει θα πει ναι ο Ολυμπιακός για το Φορτούνι. Αν το Φορτούνι το πάρεις από τον Ολυμπιακό, σε ποια ομάδα από τις υπόλοιπες μεγάλες τον καρφώνεις βασικό? Κοιτάξτε, η ποιότητα του ποδοσφαιριστή Φορτούνι με την μπάλα στα πόδια είναι πιθανότητα ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Φορτούνις έχει άλλες αδυναμίες σε σχέση με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πεσάρι, ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τέτοιου είδους ομάδες. Οπότε εξαρτάται από τον προπονητή, τι θέλει ο προπονητής από το δεκάρι του. Ο Μαρτίνς δεν θέλει πια έναν ποδοσφαιριστή εκεί, ο οποίος δεν πιέζει ψηλά, δεν τρέχει. Έκανε βασικό τον Αγκιμπού Καμαρά, που έχει κυρίως αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Άρα εξαρτάται από τον προπονητή. Θα άντεχε ο Λουτσέσκου να έχει ένα τέτοιο είδους δεκάρι. Θα άντεχε ο Γιωβάνοβιτς να έχει ένα τέτοιο είδους δεκάρι. Θα άντεχε ο Αλμέιδα να έχει ένα τέτοιο είδους δεκάρι. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι κερδίζεις. Ο Μπούργος. Και κάτι χάνεις. Θα άντεχε ο Μπούργος να έχει ένα τέτοιο δεκάρι. Σου λέω, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Βέβαια μιλάμε για ένα... Δεν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα με τέτοιο συμβόλαιο. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρής αποδοχής το χρόνο. Που είναι τρομακτικό νούμερο. Δηλαδή κοστίζει τον χρόνο ο Φορτούνης με την εφορία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απλό. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο ψάχνει να βρει, αν ψάχνει στην Ελλάδα, αν ψάχνει στην Τουρκία, αν ψάχνει στη Σαουδική Αραβία, αν ψάχνει στο εξωτερικό. Αλλά δεν είναι απλή υπόθεση το συμβόλαιο του. Είναι, ναι, κατάλαβα. Όχι αγωνιστική, εξωαγωνιστική. Το είδες, ξενύχτησες? Όχι, δεν το είδα το δεύτερο. Αυτό το σημερινό. Το 3-2 δεν το είδες. Είδα το προηγούμενο, το 2-2, ξημερώματα. Και επειδή πέρασα δύσκολα και κόντεψα να σπάσω όλο το σπίτι. Και δεν ήταν, και δικό, το χθεσινό. Δεν ήταν και δικό μου το σπίτι εκεί που ήμουν. Λέω, δεν το ξαναπερνάω. Δεν μπορούσα, δεν άντεχα κιόλας χθες. Δεν ξέρω αν το καταλάβαν οι ακροατές, αλλά μόλις μας είπε ο κύριος Ζαγόρας ότι ξενοκοιμάται. Πάμε παρακάτω. Ναι, σε άλλη πόλη κιόλας, σε άλλη πόλη. Μόλις έφτασα. Οδηγούσα. Το έλεγα πριν. Οδηγούσα 2 ώρες. Έκανα ξημερώματα Παρασκευή, Σαββάτου μάλλον. 200 χιλιόμετρα μέσα στη βροχή. Και όχι βροχή, βροχούλα. Κοτρώνες μόνο. Λοιπόν, και με το που έφτασα 4 και 10 κατευθείαν καλησπέρα, πετάω τις βαλίτσες, λέω εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, κάθομαι και στο καναπέ, παίρνω και το λάπτοπ και βλέπω το μάτς. Λοιπόν, και το είδα και πέρασα δύσκολα, δηλαδή ούρλιαζα, φώναζα, λέω τι κάνω ρε φίλε, τι κάνω. Λοιπόν, ναι, κόντεψα να σπάσω το σπίτι, κόντεψα να σπάσω το λάπτοπ, όλα αυτά μαζί ας πούμε, γιατί ήταν και η διαιτησία πολύ προκλητική εναντίον μας. Δηλαδή τον Γκάρι που έβαλε 43, αν τον έπαιζαν νορμάλοι διαιτητές, 143 θα έβαζε. Αλλά δεν τον προστατεύουν καθόλου. Λοιπόν, ο Ντόσον Γκέρλι είναι ο σωσίας του Κλέι Τόμσον. Και ανακοίνωσαν οι Warriors προχθές ότι διαβίου θα αποκλειστεί από όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο μέλλον, δηλαδή, στην έδρα των Golden State Warriors. Γιατί τι έκανε ο τύπος αυτός?
εκμεταλλεύτηκε την ομοιότητά του ο Ντόσον Γκέρλι και στο πέμπτο παιχνίδι, λέει, πριν το πέμπτο παιχνίδι με τους Celtics, πέρασε από 5 ελέγχους ασφαλείας χωρίς κάποιο security να του ζητήσει ταυτότητα και μάλιστα μπήκε στο παρκέ, λέει, και έριξε και σουτ για 10 λεπτά. Όταν κάποιοι υπεύθυνοι, λέει, κατάλαβαν ότι δεν ήταν ο Clay Thompson, τον απομάκρυναν από το παρκέ και η ασφάλεια, λέει, του τον Γόριος του γνωστοποίησε εγγράμφως ότι δεν θα ξαναπάει σε παιχνίδι τον Γόριος ούτε καν. Με τίποτα. Μου απαγορεύτηκε, λέει, η είσοδος επειδή πέρασα από 5 ελέγχους από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου που με άφησαν με τη θέλησή τους χωρίς να ζητήσουν ταυτότητα και σούταρα για 10 λεπτά. Επίσης, λέει, ξόδεψα 10.000 δολάρια σε εισιτήρια τα οποία δεν μου τα επιστρέφουν. Γιατί να αποβληθώ? Συμβαίνουν και εκεί, έτσι. Συμβαίνουν παντού, ναι. Ναι, ρε φίλε, τον είδα. Μοιάζει όντως, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, να περνάνε τώρα για να. Προφανώς τη ασφάλεια. Hi, Clay. Ναι. Και το χειρότερο το και το πιο κωμικό είναι ότι έβαλε στο λίκι, μπήκε μέσα και σούταρε και 10 λεπτά. Και προφανώς επειδή είδαν ότι είναι άλλο το στυλ και δεν βάζει τίποτα στην προθέρμανση, τον είπαν, κατάλαβαν ότι δεν είναι ο Thompson. Αμέρικα, ρε φίλε. Τρομερή. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε του μόνο. Σήμερα είναι και η επέτειος του. Όταν το είπα στην αρχή, έκανα μετά τις προσαφαιρέσεις 35 χρόνια. Άσε να πάνε. Δεν γίνεται, Μιχάλη, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχουν περάσει 35 χρόνια. Δεν γίνεται. Είναι η διοργάνωση που μας θυμίζει ότι γεράσαμε κάθε χρόνο. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί όταν έγινε. Γεια σας, κύριε Ζαγόρα, γεια σας. Γεια σας, κύριε Τσόκο, γεια σας.